Φρίκι και αποτροπιασμός. Πεινασμένα, σκελετωμένα σκυλιά κατασπαράζουν τα απομεινάρια ενός ζώου. Ένα κολαστήριο ψυχών ελάχιστα μέτρα από τον περίβολο του νέου κημητηρίου στο Ηράκλειο. Αστυνομικές δυνάμεις πέβδουν στο σημείο και σε συνεργασία με το Δημοτικό Κοινοκομείο, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και θελοντές στείνεται επιχείρηση περισυλλογής και κατάσχεσης με εισαγγελική παραγγελία 11 σκυλιών που έχουν μείνει ζωντανά. Η εικόνα προκαλεί σοκ ακόμα και στους πλέον έμπειρους σε περιστατικά κακοποιήσεων. Ποσιτισμένα είδα ζώο που ήταν έγκυος, προφανώς αγενούσε σε λίγες μέρες εδώ μέσα. Είδα ζώα δαγκωμένα τα περισσότερα. Δεν μπορώ να το περιγράψω έτσι. Είναι ένα ζώο το οποίο το είχαν κατασπαράξει τα άλλα ζώα. Ναι, είναι ένα ζώο που είναι φαγωμένο από τα άλλα ζώα. Όχι, είναι. Ναι, το ζήσαμε και αυτό. Ο πολιτισμός μας είναι αυτός. Ο πολιτισμός μας, δυστυχώς. Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάσωση των τετράποδων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στην αστυνομία περίοικου που, περνώντας από το σημείο, είδε τα ζώα να κατασπαράζουν το κουφάρι ενός σκυλιού. Σήμερα, στο σημείο αυτό που ήρθαμε, αυτό που έχω αντικρίσει στα 12 χρόνια που είμαι στην υπηρεσία, δεν έχει. Δεν το έχω ξαναδεί. Θεωρώ ότι τα ζώα τώρα είναι σε πολύ καλά χέρια. Πάμε στο κοινοκομείο μας, περιμένει ο κτηνίατρος εκεί να δούμε ένα-ένα τα ζώα και να αποφασίσουμε για τη διάγνωσή τους, για τη θεραπεία τους και γενικά για την ευζοία τους. Θα είναι πολλή δουλειά αυτά τα ζώα. Η κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών μετά από εντολή του εισαγγελέα. Ο ισχυρισμός της ιδιοκτήτριας είναι ότι το ζώο ήταν αρσενικό, έσπασε την περίφραξη και μπήκε στο χώρο σε διπλανό διαμέρισμα και το κατασπάραξε ένα άλλο αρσενικό. Αυτό μένει να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει ο χώρος που λέει ότι έσπασε την περίφραξη και εξάλλου σημαίνει παράληψη από την πλευρά της να πάρει τα μέτρα, τα αναγκαία για να μην συμβεί αυτό. Αυτά από τη στιγμή που είναι σε περιφραγμένο χώρο δεν θεωρούνται αδέσποτα. Όταν έχουν κάποιο χώρο περιφραγμένο είναι ιδιόκτητα. Τώρα είναι θέμα αρχών και υπηρεσιών να βρεθούν οι άνθρωποι που τα σε εισαγωγικά τα φρόντιζαν. Θα ψάξουμε τη κτηνιατρική βάση δεδομένων γιατί τα ζώα είχαν microchip, να δούμε σε ποιο όνομα είναι και να δούμε την νομιμότητα ή μη της κατοχής των ζώων και από εκεί πέρα εξαιτίας της παραμονής σε χώρο που δεν κάλυψε τις ανάγκες τους. Με εισαγγελική παραγγελία τα ζώα μεταφέρθηκαν στο κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου.